Αισθητήρες που θα δώσουν για πρώτη φορά ένα σύνολο στοιχείων που θα μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους όσοι ενδιαφέρονται για την ένταση των κυμάτων και τα ρεύματα, θα τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο λιμένο Βραχίωνα, από το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μια δράση ενταγμένη σε ένα σημαντικό πρόγραμμα με παραγωγή στοιχείων που πρώτη φορά θα δείχνουν με τόση ακρίβεια τέτοιου είδους δεδομένα. Θα τοποθετήσουμε μια συστάδα από υδροδυναμικούς αισθητήρες, κυματογράφους, ρευματογράφους, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα της υδροδυναμικής κατάστασης κοντά στην είσοδο του λιμανιού. Αφενός δημιουργούμε με την συνεχή καταγραφή, δημιουργούμε μια βάση δεδομένων η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και βεβαίως αυτά τα δεδομένα θα τα τροφοδοτούμε στη συνέχεια στα μοντέλα που έχουμε στήσει για προγνωστικά, αυτό που λέμε μετεωρολογική και ωκεανογραφική πρόγνωση, το Met-Ocean, στο οποίο πάνω σημειώνω ότι έχουμε στήσει και μοντέλο διάδοση της θαλάσσιας ρήπανσης. Επιστήμονες του εργαστηρίου σήμερα πραγματοποίησαν μια πρώτη επαφή με το βυθό του σημείου που αναμένεται να ποντίσουν το επόμενο διάστημα τους αισθητήρες, προκειμένου να σχεδιάσουν πώς θα κινηθούν, σε τι βάθος θα φτάσουν και πώς ένα σημείο με βάση την ιδιαιτερότητά του θα διαμορφώσουν το πεδίο των αναζητήσεών τους για τα δεδομένα τους. Σήμερα ήρθαμε και να δούμε πώς είναι το κρυπίδωμα του λιμένου Βραχίωνα, ώστε να δούμε τι τεχνικά χαρακτηριστικά θέλουμε για να κατασκευάσουμε, να φτιάξουμε την κατασκευή. Αυτό που είδαμε είναι περίπου ό,τι περιμέναμε και ότι σχέδια μας είχε δώσει και ο οργανισμός λιμένου Ηρακλείου. Και τώρα θα τα πάρουμε πίσω, θα επεξεργαστούμε τις εικόνες, να δούμε πού ακριβώς θα το τοποθετήσουμε και με ποιο τρόπο θα βιδωθεί, ώστε να είναι εύκολο και προσβάσιμο από, αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές ή να το βελτιώσουμε και να το κάνουμε όποιες μετατροπές αργότερα. Επί της ουσίας πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή προσέγγιση με εφαρμογή πρώτη φορά μέσω της οποίας ο εμπειρικός τρόπος με τον οποίο μέχρι σήμερα κινούνται στον πλούτους πλοία και σκάφη δύναται να αντικατασταθεί με επιστημονικά μοντέλα που πέρα από την καταγραφή θα μπορούν να δώσουν και προγνωστικά διαθέσιμα στοιχεία. Τώρα, για παράδειγμα, σήμερα μια πολύ ωραία μέρα με νότιο αέρα. Στα 3,5 μέτρα βάθος το ρομποτάκι ζοριζόταν πάρα πολύ, γιατί βρήκε ένα πολύ ισχυρό ρεύμα προς την πλευρά του φάρου, δηλαδή από ανατολικά προς τα δυτικά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία, κυρίως για μικρότερα σκάφη, για να ξεφύγουμε από αυτό το πολύ εμπειρικό, το οποίο είναι πάντα χρήσιμο στην αυτοπλοεία, αλλά να έχει και ο καθένας ό,τι διαθέσιμα έχει στοιχεία, όσο διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία μπορεί, να τον βοηθάνε. Έχει νόημα να του πω αυτό, ας πούμε, αν πρόκειται να βγει και να ταξιδέψει στη θάλασσα, πώς πρέπει να ρυθμίσει την πλοήγησή του, ώστε να είναι συμβατός και να μην κινδυνεύει. Υποστηρίζουμε δηλαδή την ασφάλεια στους χρήστες της θάλασσας και βεβαίως την διευκόλυνσή τους.